Πάμε τώρα σε έναν βαρύ τραυματισμό κυνηγού στην περιοχή του Φενεού Κορινθίας. Ο 36χρονος τραυματίστηκε από άλλους κυνηγούς, οι οποίοι, όπως καταγγέλλεται, εγκατέλειψαν το θύμα και εξαφανίστηκαν. Ο Πέτρος Καρσιώτης είναι μαζί μου. Πέτρο, μίλησες με τον πατέρα του τραυματία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που φέρνει στο φως ο Α, το βράδυ της Κυριακής, δύο άγνωστοι, για τους οποίους έχει εξαπολυθεί άνθρωπο κυνηγητό από την αστυνομία στην Κορινθία, να εντοπιστούν και να συλληφθούν. Την ώρα που κυνηγούσαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας και των οικείων του τραυματία Αγριογούρνο ή Ζαρκάδη, έστρεψαν τα όπλα εναντίον 36χρονου, ο οποίος ήταν με ένα φίλο του, κυνηγούσε πουλιά, δεν είχε καμία σχέση μαζί τους και έπεσε εμόφυλτος. Ο φίλος φώναξε γοερά στους άλλους να έρθουν να βοηθήσουν τον εμόφυλτο φίλο να τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο, αλλά οι ίδιοι μπήκαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο, πάτησαν γκάζι και εξαφανίστηκαν από την περιοχή του Φενεού. Στη συνέχεια, ο νέος άνθρωπος, ο κυνηγός, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου και έκριναν οι γιατροί ότι πρέπει να έρθει στον Ευαγγελισμό, όπου έγινε μια πάρα πολύ σοβαρή επέμβαση και πραγματικά δίνει μάχη για τη ζωή του, χτυπημένος στο λαιμό. Ναι. Υπάρχουν κάποια στοιχεία για την αναζήτησή τους. Όντως, μιλήσαμε πριν από λίγη ώρα με τον πατέρα του τραυματία, ο οποίος είπε πραγματικά ενδιαφέροντα πράγματα για τους δράστες. Πέτρο, σε ευχαριστήσω και να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι λέει ο πατέρας του κυνηγού. Ενώ έχουν βάλει τα όπλα στο αυτοκίνητο, έχουν ντυθεί, ξαφνικά ο Γιώργο έπεσε κάτω. Τι κορεύω, λέει, να φύγουν, τι έπεσε κάτω. Του λέει, Γιώργο, εστάρουμε ένα κάψιμο εδώ στο λαιμό. Όχι, του λέει, έφαγε σε βόλη. Φώναξε εκεί πέρα αυτά το ίδιο που περπάταγε κιόλα του. Ελάτε να μα βοηθήσετε, χτυπήσαμε το παιδί και αιμορραγή. Έρασε η σφαίρα μέσα από τόσα ζωτικά όργανα. Και είναι ζωντανός, είναι ένα θαύμα.